Εκρηκτική αποδείχθηκε η επιστροφή των διαζώσεις συνεδριάσεων στο Δημαρχείο Ηρακλείου, καθώς η συζήτηση γύρω από τη ΔΕΠΑΝΑΛ, την οποία είχαν ζητήσει οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, έδωσε το έναυσμα για να ξεσπάσει σφοδρή αντιπαράθεση. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν τα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα της δημοτικής επιχείρησης που διαχειρίζεται το πολιτιστικό κέντρο. 4/4/19 δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί λόγω καταλογισμού του 1.900. Στραγγαλίζεται η εταιρεία, δεν μπορεί να πληρώσει αλλά ούτε να εισπράξει γιατί δεν μπορεί να εκδώσει φορολογική ενημερότητα. 2020 αναστολή λειτουργίας καταστημάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων λόγω COVID. Όμως τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα Ιουλίου-Οκτωβρίου 2021 δείχνουν επαναφορά στην κανονικότητα. Έχουν καμιά σχέση με το πρόγραμμα των επενδύσεων που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 4 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει και πολύ πολιτική υποκρισία. Δηλαδή συζητάμε τώρα για εργαζόμενους που τους ευχαριστείτε όλοι. Και για μας, εδώ πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Από την άλλη όμως, με δικιά σας πολιτική και δημοτική επιλογή, αυτοί οι εργαζόμενοι είναι κατά δεκάδες όμοιροι. Είπα στον κύριο Δήμαρχο του Μικίνου ότι η ΔΕΠΑΝΑΛ είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός με τη δυνατότητα. Γιατί έχει να διαχειριστεί τη μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της Κρήτης. Ποια αλήθεια ήταν εκείνη όταν είχαμε συμφωνήσει όλοι να είναι οι μισθοί σε χαμηλό κόστος, άλλαζαν αυτές τις αποφάσεις. Η αναφορά της Δημοτικής Αρχής ότι εξετάζει να δημιουργήσει νέο οργανισμό για τον πολιτισμό πυροδότησε νέες αντιπαραθέσεις. Θαυμάστε, σήμερα η Δημοτική Αρχή έβαλε και είδηση. Απέτυχα, ανέφερε στη συμφώνευση των δύο εταιριών. Και γι' αυτό σκέφτομαι να ξαναχωρίσω τον πολιτισμό και να κάνω ένα οργανισμό. Ο Γιάννης Κουράκης προχώρησε σε ένα προσωπικό ξέσπασμα, κάνοντας λόγο για κατηγορίες που αποδείχθηκαν ανυπόστατες. Πρόσφατα, και δεν το είπατε, μετά από 9 χρόνια ερευνών, η Εισαγγελική Αρχή, μελετώντας τα αναφερόμενα δεδομένα, εισηγήθηκε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του Δημοτικού Ηρακλείου την απαλλαγή όλων των ερευνητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα λέτε. Δεν υπήρξε αναγνώριση που έχουμε προηγουμένου. Όπως επίσης δεν τυχαίο να λέτε ότι δεν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Σωματεία του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας για το θέμα των αυξήσεων των δημοτικών τελών που τελικά παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.